ήταν καλό, κακό, αυτό ήταν το Athens Festival. Athens Festival, αυτό ήταν το πρώτο. Αυτό ήταν μια προσπάθεια, μια ιδέα των παιδιών του Κώστα, του Βαγγέλη, του Παναγιώτη. Να δούμε τι είδαν. Ας ξεκινήσουμε από το μικρό το και από το μεγάλο του Παναγιώτη. Κατά ένα αγωνίσμα. Νομίζω ότι πήγε πολύ καλά. Ο κόσμος το στήριξε. Θα θέλαμε λίγο παραπάνω στήριξη από την Αθήνα. Δεν την είχαμε. Νομίζω όμως ήταν ένα τρίμηνο γεμάτο βελάκια. Περάσαν καλά. Αυτό έχει σημασία. Ο άνθρωποι δεν πέρασαν καλά. Πραγματικά νομίζω ήταν ένα από τα καλύτερα που έχουμε κάνει από την Αθήνα. Γιατί δεν το λέω επειδή ήταν όλο άψογο. Ο κόσμος είναι τα καλύτερα. Το κρατάμε. Οι παίκτες που ευχαριστήθηκαν. Εγώ είμαι χαρούμενος για τη συνεργασία που κάναμε για μια ακόμα φορά και με τον Γιάννη και την Dutch Line που συνεργαστήκαμε σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι είναι η αρχή για να έρθουν επόμενα πράγματα πολύ μεγαλύτερα. Παναγιώτη, συγχαρητήρια. Κύριε Κώστα Βοντρώνη, για κάνετε τα πράγματα. Εντάξει, κοίταξε, τα ίδια πάνω κάτω. Δηλαδή, δεν κάνεις το δικό μας. Εγώ δεν θα πω όσο τα παιδιά. Πάλι τώρα και μια κούραση τώρα μετά από τρεις μήνες συνεχόμενες. Το Dutch Club είναι κορυφή. Αλλά αυτό θα πω. Αυτή τη στιγμή κάνει τεράστια πράγματα για τα ελληνικά βελάκια. Μα στηρίζει. Και έτσι εμείς την ιδέα μας την υλοποιήσαμε εδώ. Τα παιδιά. Οι συνεργάτες μου ήταν πολύ καλοί. Του Βαγγέλη και του Παναγιώτη. Πήγαμε πολύ καλά και εγώ θα απλά πάω και μόνο. Ναι, θέλαμε λίγο παραπάνω συμμετοχή. Δεν θα σταθώ στι συμμετοχέ, αν ήταν 70, 80, 90%. Αλλά εγώ νομίζω ότι κάναμε ένα τουρνουά ποιοτικό. Ποιοτικό, με Dart Connect πρώτη φορά στην Ελλάδα. Full Dart Connect. Full, δηλαδή και Πέα και Ελλή 32 και Preliminary Ελλή και Open. Και λέει τη Σόφρα όλα με τα κοντέ. Το οποίο πρέπει να καταλάβουμε ότι για μα που είστε διοργανωτέ είναι κάτι δύσκολο, έχει κάποιο κόστο παραπάνω. Είναι δύσκολο να το υλοποιήσουμε. Έχει πέσει το αυτό, αλλά δεν έχει αποκλειστεί. Αλλά δίνει ένα αποτέλεσμα που είναι, νομίζω δίνει μια διαφορά. Δίνει μια διαφορά. Μα πάει σε ένα άλλο επίπεδο, νομίζω. Αλλά γενικά το τουρνουά αυτό αντίστοιχα. Ήμασταν on time, δεν μας είχαμε παράπονα για τις ώρες ή από τους παίχτες. Ήταν οι περισσότεροι, πιστεύω, ευχαριστημένοι. Εντάξει. Το τουρνουά για μένα έχει ποιότητα. Μπορεί να μην είχε την ποσότητα που θέλαμε, ακριβώς, να ήμασταν στο 70-80% από αυτά που περιμέναμε. Λοιπόν, αλλά είχαμε ποιότητα. Οπότε εγώ κρατάω την ποιότητα. Αν γίνονται ποιοτικά καλά τουρνουά, όπως αυτό που κάναμε, και όχι να το κάνουμε μόνο εμείς, θα κάνουμε και συλλόγοι εννοείται, θα κάνουμε όλοι και όσοι ασχολούνται γενικά με τα παιδάκια. Αυτό κρατάω εγώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους παίκτες που μας στήριξαν καταρχάς και ξεκάθαρα. Και ειδικά Ρουμάνους, Κύπριους, ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ γιατί ήταν από μακριά. Ρουμάνοι, Κύπροι και άλλοι. Αγγλία. Άγγλοι. Και φτάνουμε στο μεγαλύτερο και σοφότερο Βαγγέλη Τσαλίκη. Εγώ το πρώτο πράγμα που κρατάω από αυτό το ενέργεια που κάναμε είναι τα χαμόγελα που έβλεπα όλες τις μέρες που είμαστε εδώ. Έβλεπα ανθρώπους να χαμογελάνε, να περνάνε καλά, να κάθονται εδώ όλες τις ώρες, έστω και αν δεν, ήταν απαραίτητο να κάθονται. Είχαν τελειώσει τα παιχνίδια τους. Γίναμε όλοι μετά από πάρα πολύ καιρό μια μεγάλη παρέα. Σε αυτό βοήθησε βασικά το μαγαζί, το οποίο έκανε τα πάντα για να μπορούμε να τους φιλοξενήσει ταυτόχρονα όλο αυτόν τον κόσμο. Υπήρχαν άνθρωποι που ερχόντουσαν πριν από εμάς και
να δω αν μέχρι το τέλος πρέπει να φύγουμε κι εμείς από εδώ. Ο κόσμος πρέπει να κοιμόταν εδώ. Αυτό για μένα, αυτά τα χαμόγελα και αυτό το κλίμα που υπάρχει μεταξύ του 95% των τάρτων που είχατε εδώ, δεν αλλάζει. Δεν μπορείς να το αλλάξεις ούτε με επάθλο ούτε με τίποτα. Είναι η καλύτερη μεταφράση που μπορούμε να πάρουμε σαν διαδραματές. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι εποχές είναι δύσκολες. Έχουμε ένα μαγαζί που αυτή τη στιγμή στηρίζει έμπρακτα και με χρήματα τα μοντελάκια στην Αθήνα. Και εμείς διαλέξαμε να το κάνουμε εδώ και δικαιωθήκαμε γιατί όντως όλος ο κόσμος ήταν ευχαριστημένος. Σαφώς και υπήρξαν κάποιες ατέλειες και από εμάς, κάποιες μήνες από τους παίκτες. Okay, όλα αυτά είναι μέσα σε λογικά πλαίσια. Εγώ κρατάω τη συνολική εικόνα. Ευχαριστημένος κόσμος, χαμόγελα. Ακόμα αυτή τη στιγμή, 11.30 ώρα, έχοντας τελειώσει το Open εδώ και 4 ώρες, είναι κάποιοι ακόμα έξω και είναι μια παρέα και συζητάνε. Πήραν πολύ καλό feedback από κάποιους ανθρώπους που ήταν από τη Μανία, που διοργανώνουν χρόνια τουρνουά, μεγάλα τουρνουά, και μας είπαν τα καλύτερα. Αυτό είναι το μετράνι. Τα υπόλοιπα... Ήταν χρόνο σίγουρα. Αλλά κοίτα. Όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν σημασία. Σαφώς, πάντα υπάρχουν περιθώρια να βελτιωθούμε. Ελπίζω να μπορέσουμε να ξανακάνουμε κάτι τέτοιο, ένα τέτοιο εγχείρημα. Ελπίζω να είναι όλοι, όχι μόνο δίπλα σε εμάς, να είμαστε μια μικρή κοινότητα που πρέπει να είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Αλλιώς δεν θα πάμε μπροστά από το που αγαπάμε τα ελληνικά παιδάκια. Θέλουμε παραπάνω κόσμο, παραπάνω νέο κόσμο να βοηθήσουν όλοι σε αυτό το εγχείρημα, γιατί αν δεν είμαστε όλοι μαζί, δεν γίνεται κάτι. Θέλουμε κόσμο και μην να πει στα παιδιά. Να δούμε πώς γίνεται. Πέρασαν πάρα πολλοί κόσμοι από εδώ, ο οποίος δεν έπαιζε, αλλά μπήκαν μέσα τυχαία γιατί ήταν κάτι γυρίσιο και ήρθαν να δουν πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Ήρθε να αναφέρουμε εδώ ότι είχαμε 4 παιδιά από τη Σύρο. Τη Σύρο. Πρώτη φορά. Τη Σύρο, τα παιδιά σε τουρνά. Τη Σύρο. Και παίξαν πρώτη φορά εδώ. Ήταν τα παιδιά, επειδή πιστεύω ότι είναι και νέοι στον χώρο. Το είδε κάτι. Το περισσότερο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Οπότε η δική μα είναι εδώ πέρα. Και οι φίλοι παίκτε από αυτέ τι πρέπει να χρημάνε αυτά τα πράγματα, τα μεγάλα κομμάτια. Εντάξει, είναι και αυτό που λέει ο Βαγγέλης. Είμαστε εμεί τα παιδιά. Δεν σου μπορεί να τα κάνει τα μόνη σαν κάτι. Τώρα είδαμε 100 αγρέε που θα λοιπόν. Αφού έγιναν τα πράγματα, δεν σας άξιζε αυτό. Και άλλη μια συγγνώμη στους παίκτες που ήρθαν στο Dutch Club και παίξαν αυτό το τριήμερο για τις επίπτωσες του κόσμου. Όταν άκουσαμε αυτά τα ωραία λόγια που ακούσαμε αυτές τις τρεις μέρες, εγώ αισθανόμουν τύψεις για τις ελλείψεις της αίθουσας. Εγώ μπορώ να πω ότι θα κάνω. Τις ξέρω εγώ. Μπορώ να πω ότι θα κάνω ό,τι περνάει το χέρι μου. Δεν μπορώ να τις συνδυάσω τόσο άμεσα. Γιατί είναι ένα ζωντανός οργανισμός, έτσι υπάρχουν εργαζόμενοι για αυτά. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, μιλάω προσωπικά για μένα. Λίγα πράγματα περνάνε, ό,τι περνάει όμως για να το αντιορθώσουμε όλα. Ζητούμε συγγνώμη για τις ελλείψεις του χώρου. Προφανώς ευχαριστούμε τον κόσμο. Είναι μια ευκαιρία, συγγνώμη,
κόσμος πολύ και παλιός. Ένα το που είναι το Παρθενό, δεν είναι κάτι που τρέχει τώρα, ένα μάγαζι που το ξέρουμε. Ενώ τώρα κάνετε τα τελευταία δύο χρόνια, ας πούμε, το Παρθενό. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν άλλα παιδιά πίσω από αυτά τα τρία. Ο καθένας με τα καλά του και τα κακά του. Βασικά, προσωπικά, ας πούμε, δεν θεωρώ τα κακά, να πω την αλήθεια. Απλά ήταν η πρώτη φορά και είχαμε κάποιες πάλις, ήταν η πρώτη φορά. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν άλλα παιδιά που μπορούν να διοργανώσουν αυτό το πράγμα. Δεν θα το κάνουμε κανέναν άλλο χρόνο, δηλαδή αν αυτοί δεν μπορούν πάνω να κάνουν κάτι αντίστοιχο, άλλο που μπορεί να μην το πούνε ποτέ, δεν θα το κάνουμε κανέναν. Δεν εμπιστεύω με κανέναν να τρέξει αυτό το πράγμα που είδαμε. Σαν ένα δύο συγγνώμη σε αυτές, ειλικρινή συγγνώμη για εσάς, παιδιά, να μην. Το θέμα είναι ότι όλοι προσπαθούν να κάνουμε κάτι στο σαφό, επειδή κανένας μας δεν είναι τέλειος. Θα υπάρχουν και παρεξηγήσεις και μπορεί να εντυπωσιακή κατεύθυνση. Μέσα από αυτό ψινόμαστε όλοι, όπως ήταν η πρώτη φορά, τι να μην αξίμαστε μας αυτό. Την επόμενη φορά θα βρίσκουμε να τώρα μας ξαναγίνει, τώρα που έχω δει το έργο, άμα ξαναγινόταν δεν θα μου. Εντάξει, εντάξει. Εγώ δεν έχω τεράστιες εμπειρίες. Ο Παναγιώτης μου είναι προσωπικό. Εγώ είχα εμπειρία από, το ξέρεις, από το Πανεπιστημιακό, στη Γαλλία. Και τι να σου πω τώρα. Με τους μάρκες που αντιμετωπίζαν εκεί, που δεν ξέρω να μετράνε από το δύο πράγμα για αυτό. Δηλαδή ότι καθιστούσαν τα παιχνίδια δύο ώρες και εμείς ήταν τουρνουά της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Έτσι, ευρωπαϊκό. Και καθυστερήσεις. Εμείς ήμασταν εδώ πιο πολύ. Το ρολόι εδώ είναι πολλά, δεν είναι αυτό. Αυτό, ναι. Κάτι εδώ. Καθυστερήσαμε 30 δευτερόλεπτα. Η διοργάνωση ήταν τέλεια. Άμα πει κάποιος σε αυτήν την οργάνωση κάτι είναι πλάκα. Η διοργάνωσή σας ήταν... Άστα τα background και τα πριν. Η διοργάνωση του event ήταν... Κάνατε ό,τι θέλατε. Γιατί τα λέω εγώ, δεν τα λέω, δεν λέω καλούς λόγους. Είναι εδώ στο αφημένα, είναι σκληρός. Γι' αυτό και σας ζητάω συγγνώμη. Δεν περίμενα να πείσω τόσο καλή στην πράξη. Δηλαδή, το είχα στο μυαλό μου ότι εσείς μπορούσατε να το κάνετε, αλλά αυτό που είδα ήταν, ήταν κάτι τελείως. Επειδή, ναι, και επειδή εγώ έχω λίγη εμπειρία, αλλά όποτε πάω σε κάτι, βλέπω τη δουλειά, ήταν ότι καλύτερο μπορούσε να γίνει. Δεν πίστευα ότι μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν το πίστευα. Και δεν το έχω ξαναδεί ούτε εκεί που έχω πάει. Λίγες πήγα να πάει, δεν το έχω ξαναδεί. Αυτό δεν περίμενα από κάτι καλύτερο. Εγώ άσχημος. Και οι άλλοι που πήγανε πάντως και έχουν πάει, μου μίλησαν έξω. Μου είπαν το ίδιο πράγμα. Οπότε, άμα είσαι περίεργος, να βρει κάτι να πει πάντα. Να βρει κάτι. Εντάξει, όταν είναι πέρα το Vlad Popa, που είναι αντιπρόεδρος της Αντιπρόεδρος και η Δανιέλα είναι γραμματέας της Ομοσπονδίας της Ρουμανίας. Και μου είπαν ότι ήταν το καλύτερο. Ότι έχει περάσει. Τι σου είπε ο Vlad, τώρα σου είπε μαζί. Ναι, η Δανιέλα μου δεν έχω ξαναπεράσει ποτέ τόσο ωραία στη ζωή μου. Είναι αυτό στο μυαλό μου. Τι γίνεται στο μυαλό μου. Έχει άσχημα αυτό που θα ζει. Το είπα, μου το είπα να πει. Έχει σαν ένα τάτικο. Ο άλλο που το ξέρω, ξέρει τι είναι το τάτικο. Αυτό σου ήταν. Είναι αυτό δηλαδή. Εμάς και παιδιά μας θέλει να λειτουργεί μια εκκλησία σωστά. Προσπαθούμε να τη λειτουργούμε σωστά. Όλοι, όλοι, εντάξει, και τα κορίτσια, τα κορίτσια, θα το πεις και εσύ, εντάξει, σου είπες, θα σου πω.
χάσει. Εμείς έχω δύο κοπέλες παλιές και δύο κοπέλες καινούργιες. Οι δύο κοπέλες οι παλιές είναι οι καλύτερες που μπορούσαν να δουλειά στα χρόνια. Οι καλύτερες. Δεν μπορεί να δουλέψει μαζί μου πολύ καιρό να είναι πολύ καλός. Οι δύο καινούργιες κοπέλες είναι δύο πάρα πολύ καλά παιδιά που δείχνουν ότι μόνο να γίνουν και αυτά το ίδιο. Δηλαδή αυτό που κάναμε εγώ δεν το περίμενα. Α πούμε αλήθεια. Δεν περίμενα τις δύο κοπέλες που κάνει τις καινούργιες να είναι τόσο καλές. Το περίμενα. Έχω το καλύτερο team, να ξέρεις, μπορούμε να βγάλουμε στις πέρας περισσότερη δουλειά σε όλη την Αθήνα. Το έχουμε αποδείξει. Εμείς, εσείς δεν το ξέρετε. Εμείς όμως το ξέρουμε από τα τέτοια. Δύο ώρες εμείς βγάζουμε όσο δουλειά. Βγάλαμε χθες όλη την μέρα. Αυτό το κάνουν τώρα τέσσερα άτομα που λέμε και καμιά φορά μπορώ να βάλω πέντε. Αυτά τα ξέρουν. Η επιχείρηση λειτουργεί. Από εκεί και πέρα, ο χώρος έχει τις ελλείψεις του, η οργάνωση ήταν τέλεια. Εγώ, άμα μου πει κάποιος, ξέρεις κάτι, φίλε. Ο χώρος είναι αυτό και αυτό, θα πω ναι, έχεις δίκιο. Άμα μου πει κάποιος ότι διοργάνωση και τέτοια, θα το πω είσαι λαθός. Αυτό είναι το πόσο η είναι πολύ σωστή, πολύ καλή. Γιατί σου λέει, είναι πολύ σκόρμος. Και είναι καθαρό, του είπε για κάποιες ελλείψεις που μπορεί να έχει δει. Δεν μου είπε κανένα ελλείψεις. Μου πανώνει πάρα πολύ καλά πράγματα, αλλά... Εσύ κατάλαβες κάτι. Δεν με χάσω, θα ξέρω. Αλλά όταν σου λένε καλά πράγματα, οφείλεις να γίνεσαι καλύτερος, καταλάβεις. Για να λες, δεν τα ξέρω τόσο πολύ, καταλάβεις. Πρέπει να κάνω κάτι καλύτερο για να γι' αυτό πρέπει να λέμε καλές κουβέντες. Γι' αυτό πρέπει να λέμε πάνω σε ένα μεγάλο πράγμα που είσαι καλά, μου τους δουλίτσες. Έκανε χιλιά λάθη. Έκανε χιλιά λάθη. Έκανε χιλιά λάθη. Έκανε χιλιά λάθη. Και τον ήταν ένα κουμπί, τα κεβλίου που σου λίτσα αυτά. Και εγώ ασφαλακίες. Ένα κουμπί φάτσες, τώρα και πουλάς τον κόσμο. Πουλάς τον κόσμο με χρονογνωσία. Που σου λίτσα, εγώ είμαι 42 χρονών, 123 λέγεται. Εντάξει, σε πάρα πολύ. Ένα κουμπί είναι διαφορά. Σε πάρει σε άλλο κουμπί σωστά. Και όσο θα πάει, μεγάλο λόγο και εσύ να το δεις και έξω να πάμε στο ίδιο τραπέζι, θα το πας καλύτερα. Από μια τσούμπα. Μόλις πάμε εκεί στο τραπέζι, κάτι θα πω. Κάτι θα πω. Θα είναι διαφορά. Το τελικό τώρα. Και εγώ τώρα είμαστε και στη γερή με τον Μιχαήλ, εδώ 5 λεπτά. Ρίγκ, πώς θα λες τον μαλακά να κάνω λεπτά για αυτό. Τώρα σε πού πάει. Ούτε όπε. Ξέρω ότι του χρόνου α πούμε δεν θα κάνει τα πλήρη τα πλάτα. Δεν θα κάνει ένα ή δύο. Υποσυνθήκε. Κάτι όμω έτσι εβδομαδιαίο ή μη όχι. Θα κάνω τα παιδιά, ευρωλίγα. Θα κάνουμε γύρω λίγο. Θα είστε τόσο πληγικό κακοποιημένο. Εδώ θα σε βάζει. Εδώ θα είμαστε. Θα σκοτωθούμε. Τετάρτη θα το κάνουμε, να ξέρει. Είμαστε λίγο. Εδώ η Σάββατο γύρω λίγο. Έτσι. Όλη η Ευρώπη θα είναι. Να σου πω κάτι. Είναι πιο καλή γύρω λίγο. Θα κάνουμε κάτι. Αλλά έχουμε την Άννα και σε τι και είναι σε αυτό που είναι χώρο εδώ πέρα. Κάτσε και το λογαριασμό σου. Ευτυχώς, αν παρατήρησες, έχανε νωρίς πάντα, είχε και δύσκολες εκδηλώσεις. Είχατε νωρίς πάντα, είχε πολύ καλός ξέρεις, είχε πολλές. Και καθόταν μετά, έπαιρνε σε 38 διαφορετικά τραπέζια. Αδερφέ, μιλάμε αυτή τη γυρολίκη. Με μήνα τη και στα παιδάκια μου καλύτερα για τον Ιωάννο. Τι έχεις αυτής τέσσερις τώρα γυρολίκη. Σύνος να ξέρει, μπορεί. Όχι, μπορεί. Θέλει σύνος. Θέλει σύνος. Με 12 μέρες στο παιδάκι. Ισχύω να πω και το ωραίο μου, είπα τα παιδιά ότι θα έρθουμε σε επικοινωνία όμως κατά μου να κάνουμε ένα τουρνουά με τους συνδεμούς. Θα το κάνουμε, θα το κάνουμε. Να ξέρω ότι έχουμε και μια πρόταση να πάμε τον Ιούλιο στη Λαμία, να οργανώσουμε το πρώτο τουρνουά εκεί με τα παιδιά εκεί. Και σαν να το κάνουμε όμως για πατεράδες, φίλους, δηλαδή ένα τέτοιο πράγμα, να διαφημίσουμε λίγο τη φάση εκεί. Αυτά. Το Apple Starts Festival έφτασε στο τέλος.
Ο κ. Παναγιώτης Μητσοσπάτης, ο κ. Κώστας Κοτρώνης και ο κ. Βαγγέλης Αλίδης. Κώστα, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.